πρόβλημα που προκύπτει, που ήταν από την αρχή βασικά, αλλά τώρα όταν είναι έτοιμοι οι φάκελοι και είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε τα λεφτά, πρέπει να δώσουμε ένα ΦΠΑ 24%, μία άδεια καινούρια, ένα ΙΚΑ και τα λοιπά και όλα αυτά, τα οποία δεν τα έχουμε και δεν πρόκειται να κάνουμε τα σπίτια μας. Ενώ βγαίνουν οι άδειες όλα καλά, δεν θα μπορέσουν να χτίσουν τα σπίτια μας. Που είπα λοιπόν ότι κάτι πρέπει να γίνει, ειδικά με το ΦΠΑ, το 24%, και μου είπε ότι θα το μεταφέρει στον κύριο Δριαντόπουλο. Εγώ θα περιμένω και θα ενημερωθώ σε 10 μέρες από ό,τι μου είπε ο ίδιος. Κυρία Μαρκοπούλα, μας πείτε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Θα σας πω το παράδειγμα το δικό μου. Το σπίτι έπεσε, έγιναν όλες οι διαδικασίες, ο φάκελος είναι έτοιμος. Δεν μπορώ να χτίσω όμως, διότι τα λεφτά που μου δίνει η αρρωγή είναι αυτά που πρέπει να μου δώσουν, αλλά εγώ πρέπει να δώσω 24% ΦΠΑ, 6.000 την άδεια και 5.000 το ΙΚΑ. Άμα είχα 40.000, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Είναι άρα τα πράγματα. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, να είμαστε δίπλα στο Δήμο οπωσδήποτε, γιατί είναι ο φορέας που, αλλά δίπλα, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, το ξέρουμε αυτό. Το κράτος πρέπει να σκύψει το κράτος, να σκύψει το Δήμο, στην περιφέρεια κτλ. Δεν θα τα πάρω εγώ τα λεφτά, θα τα πάρουν οι θεσμικοί φορείς που πρέπει να τα αποδώσουν σε εμάς. Αυτό είναι το θέμα, δεν θα το αφήσουμε έτσι, είναι το μόνο σίγουρο, μέχρι να κερδίσουμε. Τέλεια.